από κάπου ο πατέρας μας είναι και πολεμάει μαζί με τον αδερφό μου. Αφού κάθε βράδυ μας ανακοινώνανε κιόλας ποιοι σκοτώθηκαν, ποιοι τραυματίες είναι, αυτό σαν αναφορά, πώς θα το πω, από το ράδιο φαίνεται τα παίρνουν και μας τα λέγανε. Και έτσι, και μια φορά θυμάμαι, είδα όνειρο, τα είχα της διαβάσει του πατέρα μου το όνομα και εγώ να κλαίω, να χτυπιέμαι, σαν παιδί που ήμουνα. Πολλά αδέλφια μοιράστηκαν σε διαφορετικές χώρες. Η κυρία Ελευθεριάδου βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Η αδερφή μου βρίσκεται στην Ρουμανία, στον Πουλκ. Πίσω στο κάθε παιδί ράψαμε από ένα άσπρο χαρτί. Τη νύχτα το άσπρο φαίνεται. Το κάθε παιδί ήταν πίσω από ένα άλλο παιδάκι. Τα παιδιά λέγανε, τι είναι αυτά που φέγγουνε. Είναι φωτοβολίδες. Δικές μας είναι οι φωτοβολίδες. Τι να πω στα παιδιά, ότι δεν είναι δικές μας. Είναι δικές μας και είναι και του εχθρού. Λέγαμε στα παιδιά, όταν είναι λάμπει ο τόπος από τη φωτοβολίδα, έπεφταν κάτω, να μην τα δούνε. Έπεφταν τα παιδιά. Και όταν, ας πούμε, αποσύρονταν οι φωτοβολίδες, σηκώνονταν και ακολουθούσαν την πορεία. Τα παιδιά ορίμαζαν με άσχημο τρόπο και για να μην κινδυνεύουν έπρεπε να είναι πειθαρχημένα. Στέλνω μια εντολή εγώ, μη μιλάτε στα παιδιά, συναγωνίστρια, γιατί να μην μιλήσουμε, τι να τους πω, γιατί να μην μιλήσω, γιατί είναι ανηφόρα. Λέει ο Τουρκάκης, συναγωνίστρια, στην κατηφόρα να μιλάμε. Ο Δημοκρατικός Στρατός λοιπόν οργάνωσε το ταξίδι των παιδιών. Οι πορείες αυτές ήταν προκαθορισμένες. Στη μία περίπτωση τα παιδιά συγκεντρώνονταν από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, περπατούσαν μέχρι τα σύνορα και κατέληγαν στη Γιουγκοσλαβία, στο μοναστήρι των Σκοπίων, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Από εκεί έμπαιναν σε τρένα και πήγαιναν στο Βελιγράδι. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, προς Γιουγκοσλαβία, Βελιγράδι και από εκεί Ουγγαρία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία. Και μια άλλη πορεία, δεύτερη εναλλακτική διαδρομή, από τον Εύρο πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Βουλγαρία. Πορείες με τα παιδιά και τις μανάδες κατέληγαν στα ελληνοαλβανικά ή τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Και εκεί περνούσαν από ιατρική εξέταση και τα παιδιά που ήταν άρρωστα τα στέλνουν σε σανατόρια. Τους καθαρίζανε από την ψήρα, καίγανε τα παλιά τους ρούχα, τους δίνανε καινούρια, μια πρώτη τροφή κτλ. Η Επιτροπή προωθούσε τα παιδιά στις χώρες υποδοχής. Καθώς περνούσαν τα σύνορα, δεν ήξεραν πότε θα ξαναδούν τον τόπο και την οικογένειά τους. Στα σύνορα Αλβανίας-Γιουγκοσλαβίας υπήρχε μία μεικτή επιτροπή από Έλληνες, Γιουγκοσλάβους, Ούγγρους και Ρουμάνους. Γιατί τα μισά παιδιά πήγανε προς την Ουγγαρία, τα άλλα μισά πήγανε προς την Ρουμανία. Πολλές οικογένειες διαλύθηκαν λόγω των συνθήκων. Λίγα παιδιά γνώριζαν για την τύχη των γονιών τους. Και ο αδερφός μου στην Τσεχοσλοβακία.
μια μεγάλη τραγωδία για πολλές χιλιάδες οικογένειες. Στα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας με άλλες χώρες μπερδεύτηκαν τα αυτοκίνητα και ο αδερφός μου μπήκε σε ένα αυτοκίνητο. Εμένα με την αδερφή μου δεν με αφήσανε. Αυτό το αυτοκίνητο, τους λέω, είναι αδερφός μου. Όχι, λέει, εκεί που θα πάτε θα τον ανταμώσει τον αδερφό σας. Και αυτό το αυτοκίνητο τυχαίνει να πηγαίνει στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, και εγώ με την αδερφή μου τυχαίνει να πήγαμε Ουγγαρία, Βουδαπέστη. Στις σοσιαλιστικές χώρες η μετακίνηση των ταλαιπωρημένων παιδιών γινότανε πλέον με τα τρένα. Πρώτη φορά έλεγαν τρένο, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα. Το δικό μας τρένο που ανεβήκαμε εμείς έπρεπε να πάει, είχε προορισμό για Τσεχοσλοβακία. Με τη βοήθεια της Γιουγκοσλαβίας και των Ρουμάνων μας βάλανε σε ένα τρένο, επιβατικό εννοείται τρένο και τρένο πολύ ωραίο, και φύγαμε από εκεί, από τη Γιουγκοσλαβία, για τη Ρουμανία. Όταν φτάναμε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς ήτανε να κάνουμε, να πάμε στα λουτρά δηλαδή για μπάνιο, να μας δώσουν νέα ρούχα και να μας εγκαταστήσουν σε διάφορα κτίρια. Και αργότερα έγινε η διανομή στους πύργους και σε διάφορα άλλα κτίρια. Ήταν πολύ η παιδική σταθμή για τα Ελληνόπουλα. Στις χώρες υποδοχής, τα στερημένα παιδιά του εμφυλίου που έχουν ζήσει μέσα στις κακουχίες βρίσκουν θαλπορή και οργανωμένη φροντίδα. Μας χωρίσανε σε ομάδες, πήγαμε σε σπίτια, μας φροντίσανε και μας δίνανε τόσο πολύ γάλα που μέχρι τώρα το θυμάμαι και λέω, άραγε ήταν ένα τέτοιο γάλα που η ίδια η μητέρα μου δεν μου έδωνε. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στην Ταρσκέντη. Μας περιποιήθηκαν ιδιαίτερα. Ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι αυτοί να δώσουν και την πουκιά τους, παρόλο που ακόμα δεν είχε σβήσει ο καπνός του πολέμου. Στον Μπούλκης όταν ήρθαμε εκεί, χορτάσαμε ψωμί, φαΐ, μας δώσανε ρούχα, φορέσαμε, ντυθήκαμε. Έχουμε και μια φωτογραφία που βγήκαμε με τα βιβλία πρώτη φορά στη ζωή μας. Δεν είχα πάει σχολείο ακόμη ποτέ.